Η ομάδα κρατάει σήμερα το αίτητο, έτσι. Νομίζω 16 αγωνιστικές πριν να είναι αίτητη. 17, ναι, συγγνώμη. 16. Μέσα στα τάβλα, έτσι μια ομάδα που είναι ικανή, δύσκολη, έτσι έμπειρη, την κερδίσατε. Ναι. Πείστε μας κάτι. Στην ουσία ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι, αν όχι του πρωταθλήματος, ίσως τη δεύτερη γύρου μέχρι τώρα. Ξέραμε ότι θα παίξουμε σε μια δύσκολη έδρα, με έμπειρα παιδιά. Εμείς θέλαμε να τρέξουμε, να βάλουμε το ρυθμό μας. Δυστυχώς φορτωθήκαμε με κάποια φάουλ στην αρχή, χάσαμε και τη συγκέντρωσή μας. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, λέρα, πήραμε μια διπλό. Πολύ σημαντική νίκη. Μεγάλο διπλό, εντάξει. Πολύ εμπειρία αντίπαλη. Αλλά εντάξει. Παιδιά, κάποια στιγμή νομίζω στο τέλος δόθηκαν γερές μάχες. Δεν πήραν τα καλάθια, ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη, έτσι. Εκεί φάνηκε η πυγμή. Εκεί φάνηκε και η καρδιά της ομάδας που έχει τεράστιο χαρακτήρα φέτος. Καθώς, όπως έχω ξαναδηλώσει, η ομάδα φέτος κερδίζει τα παιχνίδια την επίθεση. Σήμερα βάλαμε 63 πόντους. Συνήθως βάζουμε 80 με 90. Αλλά παίξαμε άμυνα σκληρή, πήραμε τα rebound. Τέλος, και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Ο στόχος είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι με το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την καλή εμφάνιση. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θα φάτε όλα. Κοτς Παύλου, η ομάδα σας, ο Ίκαρος, κράτησε το αίτητό του μέσα σε μια δύσκολη έδρα τα τάβλα. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι, νικήτρια και πάλι ο Ίκαρος, πείστε μας κάτι. Ό,τι και να πω για τους παίκτες μου είναι λίγο, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα με αρρώστους, τραυματίες, αμφίβολους τη τελευταία στιγμή. Τέλος πάντων, όλα καλά, καταθέσαμε την ψυχούλα μας παρά το ανεανικό της ηλικίας μας. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Κότς, κάποια στιγμή τα πράγματα ήταν δύσκολα, έτσι. Πέρασε μπροστά τα τάβλα, το παιχνίδι έγινε δύσκολο. Τα τάβλα στο δύσκολο, πρώτο ημίχρονο μας βάλανε στο ρυθμό τους, που είναι δυνατά παιδιά και έμπειρα. Εκεί κάπου δεν ανταπεξήλθαμε σωστά. Είχαμε κάποιους παίκτες που δεν κάνανε αυτά που έπρεπε. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι ανεβάσαμε κατακόρυφα την απόδοσή μας και δείξαμε ότι δίκαια είμαστε πρώτοι και αίτητοι. Κούτς, νομίζω η φωνή σας παίζει ρόλο. Φωνάζατε εκεί που πρέπει, έτσι με τον δικό σας τρόπο. Προσπαθώ και εγώ να βοηθήσω με τη σειρά μου τα παιδιά, γιατί θέλουν κάποια στιγμή για αυτή η καθοδήγηση για να αποδίδουν αυτό που πραγματικά μπορούν και ξέρουν. Ωραία, λοιπόν. Καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστούμε πολύ.